Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Πελεμπαϊσώτης, ζω στη Νέα Νιόρκη. Βρίσκομαι τώρα στην Κύπρο με αφορμή της παρουσίασης της έκθεσης ζωγραφικής μου με τίτλο Beyond Gender and Sexual Orientation. Θα παρουσιαστούν έργα ζωγραφικής πάνω σε ξύλο, το οποίο έχω μαζέψει από τους δρόμους της Νέας Υόρκης, γιατί νιώθω μία ένωση με το στοιχείο του ότι τα ξύλα αυτά τα βγάζουν έξω για να φτάσουν το τέλος τους. Τα ξύλα τα οποία μαζεύω από τους δρόμους της Νέας Υόρκης είναι είτε παγιές πόρτες που έχω βγάλει από κτίρια τα οποία ανακαινίζονται, είτε ξύλινες πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούν στους δρόμους όταν κάνουν construction. Σε αυτά τα ξύλα ζωγράφισα το θέμα μου, χρησιμοποιώντας visually τα μέσα τα οποία μπορούν να δώσουν το μήνυμα που έχω να δώσω βάσει του θέματος μου. Θέματα τα οποία αγγίζω στην έκθεση μου είναι το cross-dressing, που είναι άντρες οι οποίοι δεν είναι ομοφιλόφιλοι, απλά εκφράζονται με το ντύσιμο των γυναικείων ή το αντίθετο. Άλλα θέματα είναι άντρας, γυναίκας, στο να μην παρουσιάζεται πολύ εμφανές ποιον είναι το φύλο του ατόμου. Και έφτασα στο σημείο που είχα ξεκινήσει από μικρός, 4 χρονών, τη ζωγραφική, που μπορώ να εκφραστώ, να χρησιμοποιήσω τις εμπειρίες που έχω για τα 20 χρόνια μέσα από τα άλλα fields της καριέρας μου και να μην έχω τον παραμικρόν περιορισμό σε αυτό που θέλω να πω ή πώς θα το πω, γιατί θα το πω. Βρίσκω μια απόλυτη ελευθερία. Και είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι κάνω κάτι το οποίο it's cathartic για μένα, γιατί I do it for me and I don't give a fuck, I don't give a shit. Ούτε πώς θα το δουν, ούτε γιατί θα το δουν, ούτε εάν θα το δουν σωστά ή λαθασμένα. Νιώθω ότι κάνω για πρώτη φορά κάτι για μένα. Σε ό,τι αφορά το Gender Free Society, αρχικά να πω ότι κάποιες μελέτες που έχουν γίνει λένε ότι θα φτάσουμε στο σημείο της ισότητας το 2095. Σαν είναι η Όρκη που είναι μια πόλη πολύ προοδευτική, μόλις πρόσφατα, για παράδειγμα, μπήκε ο νόμος του ότι οι γυναίκες μπορούν να παρουσιαστούν δημόσια, σαν σε έναν πάρκο, χωρίς να κρύβουν το στήθος τους, να είναι topless. Σε άλλες πολιτείες θεωρείται παράνομο και συλλαμβάνουν τις γυναίκες. Άρα, νομίζω έχουμε πάρα πολύ δρόμο μέχρι να υπάρξει η ισότητα. Στα 20 χρόνια που λείπω στο εξωτερικό, πρώτη φορά μου δίνεται ευκαιρία να έρθω στην Κύπρο και να μείνω για 2,5 μήνες. Οι προηγούμενες μου επισκέψεις ήταν για 2-3 εβδομάδες και ήταν παραθαλάσσια. Τώρα που ζω τη Λευκωσία, βλέπω ότι όντως η νεολαία είναι πολύ προχωρημένη και ειδικά σε θέμα σεξουαλικότητας, οι άντρες να μην έχουν κάποια στερεότυπα με την εμφάνιση τους και επίσης ό,τι αφορά το sexual orientation, βλέπω και οι γυναίκες και οι άντρες να είναι πολύ πιο άνετες και στην έκφραση πιο άνετες, κάτι το οποίο με κάνει να είμαι χαρούμενος, γιατί βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το θέμα σε μια μικρή κοινωνία που είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Τα εγγένεια της έκθεσης μου θα γίνουν στις 6 Μαρτίου και θα είναι ανοιχτή έκθεση μέχρι την Κυριακή 10 Μαρτίου. Θα παρουσιαστεί στα κτίρια της Baker Tilly στη Λευκωσία και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω όλους εκεί.